Κάνω μια ενημέρωση αναφορικά με το ρόλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα δεν επισκέφθηκε μόνο την Άγκο, πραγματοποίησε και μια ευρεία συνάντηση με τους φορείς την επόμενη μέρα και γενικότερα είδε πολλοί θεσμικούς φορείς, φορείς κρίσιμους, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στα ζητήματα της οικονομίας της περιοχής και κυρίως στο ζήτημα της ενέργειας. Επισκέφθηκε τα ορυχεία της ΔΕΗ. Ο στόχος της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τη μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε μια νέα περίοδο. Και είναι καλή η συγκυρία αυτή να συζητήσουμε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι συνεχώς ακούγεται μεταλλινδική περίοδος. Τι είναι η μεταλλινδική περίοδος? Παλαιότερα θεωρούταν ότι είναι και ένας όρος τον οποίο δεν πρέπει να τον συζητάμε. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από μία. Ο όρος μεταλλινδική περίοδος. Κάποιος τους φόβησε. Επιστημονικά κατοχυρώθηκε, θα έλεγα, ή ορίστηκε μέσα από μία δουλειά η οποία έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο, η οποία ορίζει ότι ξεκινάει από τότε και τελειώνει τότε. Τι σημαίνει μεταλλινδική περίοδος? Μεταλλινδική περίοδος δεν σημαίνει αναγκαστικά η μείωση των αποθεμάτων λιγνίτη, η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση το λιγνίτη. Εξαρτάται επιπρόσθετα και από άλλους παράγοντες, που είναι οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας έναντι της διεθνούς κοινότητας, έχει σχέση με την ενεργειακή πολιτική την οποία εφαρμόζει η χώρα μας, μία σειρά δηλαδή από παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν ότι η αξιοποίηση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βαίνει μειούμενη. Γι' αυτό και εμείς κυρίως μιλούμε για καθεστώς μειωμένης λιγνητικής εξάρτησης της περιοχής και όχι μεταλλινδική περίοδος με την έννοια την αφοριστική. Αυτό επηρεάζει όμως την οικονομία, δεν επηρεάζει? Προφανώς, και εκεί γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Και εκεί εστιάστηκε και η μελέτη την οποία εκπονήσαμε σαν ΑΝΚΟ το 2015, έτσι ώστε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την μετάβαση σε ένα καθεστώς μειωμένης λιγνητικής εξάρτησης, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο εισόδημα της περιοχής και στην απασχόληση της περιοχής. Η Παγκόσμια Τράπεζα, λοιπόν, να επανέλθω στο ερώτημά σας, είναι ένας οργανισμός ο οποίος ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ένα πλάνο προσδιορισμού ενός οδικού χάρτη για την μετάβαση. Και όταν λέμε μετάβαση, εννοούμε την πρότασή της σε τρεις βασικούς τομείς. Ο ένας τομέας είναι το θεσμικό πλαίσιο, με ποιον τρόπο εμείς θα πάμε σε μια νέα φάση της περιφερειακής μας οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι τα χρήματα, με ποιους πόρους θα μπορέσουμε να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και ο τρίτος ρόλος του αντικειμένου της τεχνικής βοήθειας είναι ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, η μειωμένη λιγνητική δραστηριότητα πλέον θα δημιουργήσει θέσεις υψηλότερη ανεργία, απώλεια εισοδήματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρούμε τρόπους υποκατάστασης αυτής της απώλειας. Ναι. Η ενημέρωση που έγινε στην πολυμελή αντιπροσωπεία από την πλευρά τη δικιά σας και του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, του κ. Αμανατίδη, αφορούσε αυτό το κομμάτι. Έχετε εσείς κάτι στα χέρια σας σήμερα που πρέπει να οδηγηθεί αυτός ο τόπος σε ό,τι αφορά τη νέα ταυτότητα? Κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλο, μου δίνετε ευκαιρία να πω με αυτή την ερώτησή σας τι έχει γίνει συνολικά και με πρωταγωνιστή την ΑΝΚΟ, αλλά και συνολικά σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τους υπόλοιπους φορείς. Εμείς το 2015 ολοκληρώσαμε μία δουλειά η οποία τίτλοφορείται ως αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη μεταλλινδική περίοδο, όπου ήταν η πρώτη εργασία η οποία έχει γίνει και σε επιστημονική βάση εκτίμησε τις απώλειες θέσεων εργασίας και εισοδήματος με το σκεπτικό το ότι πηγαίνουμε σε μια νέα φάση, σε μια μειωμένη δραστηριότητα των λιγνητικών μονάδων. Αυτό είχε μια επιστημονική βάση, μια μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε, η διαδικασία input output ανάλυσης που χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία προσδιορίστηκαν τοπικοί πολλαπλασιαστές που προσδιορίζουν τον κάθε τομέα της τοπικής οικονομίας τι προσφέρει στο σύνολο της τοπικής οικονομίας. Από εκεί προέκυψε ότι η σημαντικότητα του ενεργειακού τομέα, όταν λέμε ενεργειακός τομέας μιλούμε για εξόρυξη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και
πόσες θέσεις εργασίας υποστηρίζει στο σύνολο της τοπικής οικονομίας. Και προέκυψε ένας πολλαπλασιαστής κοντά στο 4, που σημαίνει ότι μία θέση εργασίας στη ΔΕΗ υποστηρίζει σε άμεσες, έμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας στη συνολική οικονομία της περιοχής, 4. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι η απώλεια μιας θέσης εργασίας της ΔΕΗ θα έχει ως επίπτωση απώλεια 4 θέσεων στο σύνολο της τοπικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα μέγεθος μετρήσεων και είναι μετρήσιμο, που ζούμε, τι θα ζήσουμε. Και είναι με ακριβώς επιστημονικό προσδιορισμό. Ανάλογη δουλειά έγινε και από το τεχνικό επιμελητήριο, στην ομάδα του οποίου συμμετείχα και εγώ, και έγινε και επικαιροποίηση αργότερα, όπου επιβεβαιώνονται αυτά τα νούμερα. Και μάλιστα ο προσδιορισμός στη συνέχεια των αναγκαίων πόρων που απαιτούνται για να καλυφθούν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας με προφανώς νέες επενδύσεις αυξάνεται προφανώς, γιατί όταν έγινε η μελέτη της ΑΓΚΟ του 2015 με στοιχεία του 2011, η ανεργία στην περιοχή ήταν της τάξης του 22-23% και τώρα είναι στο 29-30%. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι και οι πόροι απαιτούμενοι αυξάνονται και είναι ένα φυσιολογικό αυτό, ναι. Οπότε, παρουσιάστηκε αυτή η δουλειά στα στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, την είδαν με ενδιαφέρον και στηριζόμενοι πάνω σε αυτήν και τις άλλες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει τόσο από την ΑΓΚΟ όσο και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από άλλους φορείς, θα χρησιμοποιηθούν σαν μια δουλειά βάσης, προκειμένου αυτοί, μέσα από την εμπειρία τους που έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι ένας φορέας ο οποίος εξειδικεύεται πέραν των άλλων δραστηριοτήτων που έχει στην τεχνική υποστήριξη περιφερειών, περιοχών, οι οποίες προσπαθούν να μεταβούν σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.